Γιατί ένας αστροναύτης ο οποίος βρίσκεται μέσα στο Διεθνές Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος περιφέρεται γύρω από τη Γη σε απόσταση 400 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της, εωρείται. Υπάρχει η αντίληψη ότι εωρείται γιατί δεν υπάρχει βαρύτητα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάμε να το δούμε. Το βάρος στη Γη ενός ανθρώπου ο οποίος ζυγίζει 70 κιλά είναι 687 νιούτο. Το βάρος αυτού του ανθρώπου, αν ήταν στο διαστημικό σταθμό, θα ήταν 608 νιούτον. Άρα βλέπουμε ότι η βαρύτητα δεν μηδενίζεται σε αυτήν την απόσταση από την επιφάνεια της Γης. Άρα γιατί τότε ο αστροναύτης εωρείται μέσα στο διαστημικό σταθμό? Ο διαστημικός σταθμός κινείται με μια ταχύτητα εφαπτομενικά της τροχιάς, η οποία έχει τη μήκος 7.614 χιλιόμετρα ανά ώρα. Δηλαδή σε κάθε σημείο έχει αυτήν την ταχύτητα, αλλά ο διαστημικός σταθμός αστοχεί να βρει τη Γη κάθε χρονική στιγμή, έτσι βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Άρα η μόνη δύναμη που θα ασκείται πάνω στον αστροναύτη θα είναι το βάρος του, αφού ο διαστημικός σταθμός βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Αν ήταν στη Γη, τότε θα είχαμε δύο δυνάμεις, το βάρος του και την κάθε την αντίδραση από το έδαφος, η οποία του στηρίζει. Τώρα, αφού η μόνη δύναμη που ασκείται πάνω στον αστροναύτη, ο οποίος βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είναι το βάρος του, τότε η κάθε την αντίδραση θα μηδενιστεί και έτσι ο αστροναύτης θα εωρείται μέσα στο διαστημικό σταθμό με μόνη δύναμη να ασκείται πάνω του, να είναι το βάρος. Αυτό συμβαίνει και σε μια υποθετική κατάσταση, η οποία κόβονται τα καλώδια καθώς κατεβαίνει κάτω ένα ασανσέρ, κόβονται τα καλώδια και τότε ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στο ασανσέρ εωρείται. Στη δραστηριότητα μας χρησιμοποίησαμε ένα ελαττήριο με έναν αστροναύτη, ο οποίος μινιατούρα είναι μέσα, και αφήσαμε το δοχείο να πέσει προς την επιφάνεια της Γης, άρα θα μηδενιστεί η κάθετη αντίδραση από τον πάτον του δοχείου, έτσι ο αστροναύτης μας θα εωρείται. We'll be right back.